Σήμερα είναι η τρίτη μέρα και αυτό που έχω να πω είναι ότι ξενέρωσα. Γιατί λογικά πιο πριν είδατε βίντεο με το τι έκαναμε τις προηγούμενες δύο μέρες και το πόσο ενθουσιώδης ήμουν χθες, ότι το προσπαθώ και το καταφέρνω και... Και ξενέρωσα, καταλάβατε μόνο και μόνο από τον τίτλο και από αυτό που είπα, γιατί έκανα τσιγάρο. Και όχι... ηλεκτρονικό μόνο. Έκανα και τράκα και έκανα και κανονικό τσιγάρο. Εντάξει, δεν είναι τόσο δραματικό αν το σκεφτεί κανείς. Αλλά ρε παιδί μου, ξενερώνω γιατί προσπαθώ. Έχω αρχίσει και καταλαβαίνω το πώς είναι να έχει στέρηση σε κάτι. Και όταν λέμε στέρηση, όχι ψυχολογική μόνο, που μπορεί να είσαι έναν άνθρωπο ή σε μια συνήθεια, και παθολογική να το πούμε έτσι, στέρηση, γιατί όσο δεν καπνίζει, δεν ατμίζεις, σου λείπει νικοτίνη πέραν από τη συνήθεια. Και μπορώ να πω ότι εκτός από τη συνήθεια, η παθολογική έλλειψη, όχι παθολογική, συγγνώμη, σωματική έλλειψη της νικοτίνης είναι το χειρότερο από αυτό που έχω νιώσει ως τώρα. Το συζήτησα και με φίλους, το συζήτησα και με τη γυναίκα μου. Αυτό μου είπαν ότι δεν γίνεται να κόψεις, ρε παιδί μου, το κάπνισμα. Ναι, ο κόσμος τριγύρω μας θεωρεί το άτμισμα κάπνισμα. Deal with it. Άσχετα για εμάς που είμαστε ατμιστές σημαίνει κάτι άλλο. Ή ήμασταν, προσπαθούμε να το κόψουμε. Οπότε, ότι δεν μπορείς να το κόψεις μαχαίρι, γιατί υπάρχει η έλλειψη της νικοτίνης και η εξάρτηση της νικοτίνης. Και εφόσον έχεις μια εξάρτηση στην νικοτίνη, εξαρτημένος από αυτή την ουσία, δεν μπορείς να την κόψεις μαχαίρι. Είναι πολύ δύσκολο και πρέπει να υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα πράγματα που να συμβαίνουν τριγύρω σου και να έχεις ξεκαθαρίσει το τι συμβαίνει τριγύρω σου, μέσα σου, και να μην σε επηρεάζει. Δύσκολο για την εποχή μας. Οπότε δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ. Εννοείται εγώ ότι συνεχίζω την προσπάθεια να κόψω και το άτμισμα εκτός από το κάπνισμα. Συνέβη, εννοείται, το χειρότερο, ότι έκανα κανονικό τσιγάρο, το χειρότερο που περίμενα. Ενώ βρώμαγε, έκανα αρκετές τζούρες ώστε να πάρω την νικοτίνη, γιατί δεν είχα έφερε μαζί μου κάποιο ηλεκτρονικό. Και απ' την άλλη δεν σκέφτομαι, δεν αισθάνομαι άνετα να πάρω ένα ηλεκτρονικό μαζί μου, γιατί αν το πάρω μαζί μου δεν θα κάνω, θα τμήσω, όσο ισχύει και να είναι θέληση. Έως τώρα τουλάχιστον, έτσι. Δεν ξέρω, μπορεί μέσα από αυτό να βγω και καλύτερος άνθρωπος. Βασικά αυτό επιδίωκω, να βγω καλύτερος άνθρωπος και πνευματικά. Θα υπάρξουν updates πάνω σε αυτό. Αυτό είναι το δεύτερο βίντεο της σειράς. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν είναι σειρά. Ας το πούμε σειρά vlog. Λοιπόν, των vlog αυτών που έχουν να κάνουν με την διακοπή του ατμίσματος για εμένα. Εντάξει, λογικά θα έχει και κάποιες συμβουλές που είναι κοινές και για το τσιγάρο, για αυτούς που καπνίζουν, που μπορεί να μας βλέπουν. Γιατί εξάρτηση στην νικοτίνη είναι το ίδιο πράγμα. Και η συνήθεια. Αυτό, γράψτε μου και εσείς κάτω στα σχόλια προτάσεις για το τι μπορεί να γίνει. Δεν θα ήθελα
να κάνω, να βάλω αυτοκόλλητα νικοτίνης. Θεωρώ ότι δεν θα με βοηθήσουν. Ναι, μεν θα παίρνω την νικοτίνη, αλλά δεν ξέρω, δεν θεωρώ ότι δεν θα με βοηθήσουν. Δεν είπα ότι θα το κάνω, είπα δεν θέλω, θα δούμε, ελπίζω να μην χρειαστεί. Αυτά είναι αυτές τις τρεις πρώτες μέρες ουσιαστικά. Αυτό. Το θετικό από όλο αυτό είναι ότι συνεχίζω να έχω τη θέληση να κόψω το άτμισμα και την πρόσληψη νικοτίνης γενικότερα. Οπότε γίνει ένα θετικό ότι έχω βάλει ένα στόχο και είμαι επικεντρωμένος σε αυτόν. Οκ, στραβά συμβαίνουν, ασχετά να εξαρτώνται από εμένα δυστυχώς και βγαίνουν από εμένα. Ελπίζω να τα καταφέρω. Α, δούμε. Οπότε, γράψτε μου από κάτω τι πιστεύετε ότι θα μπορούσα να κάνω, κάποια συμβουλή. Όσοι από εσάς το έχετε κόψει, έχετε καταφέρει να κόψετε είτε το τσιγάρο είτε το άτμισμα, γενικά την πρόσληψη νικοτίνης με κάποιο τρόπο, γράψτε μου επίσης από κάτω το πώς το κάνατε εσείς και όχι μόνο σε μένα, και άλλα άτομα τα οποία ίσως να ήθελαν ή να το σκέφτονται, να έχουν και αυτά μια γνώμη, μια άποψη για το πώς μπορεί να γίνει κάτι. Λοιπόν, αυτά για αυτό το βίντεο, τίποτα άλλο. Thanks for watching, ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Ευχαριστώ για τα σχόλια και των προηγούμενων βίντεο και αυτού του βίντεο, εφόσον γίνουν κάποια, και για ό,τι λύση μου δώσετε από κάτω. Και θα τα ξαναπούμε για αυτό το θέμα σίγουρα σε επόμενο βίντεο. Τα λέμε και πάλι. Γεια σας, φιλιά.